Μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα γνωρίσαμε τον Κώστα Ραμπότα, γνωστό και ως DH. Ο Κώστας τα τελευταία 7 χρόνια χτίζει μια ομάδα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ιστορίες ποδοσφαιριστών και αθλητικών ομάδων. Η σελίδα αυτή μετρά σήμερα πάνω από 100.000 ακολούθους και με την ίσως ρομαντική προσέγγισή της κερδίζει κάθε βλέμμα και θεατή. Βρεθήκαμε σε ένα καφέ, περάσαμε από ένα σχολείο και καταλήξαμε σε ένα πάρκο. Εκεί, για πρώτη φορά, μοιράστηκε στην κάμερα την ιστορία του. Μαζί μας. Είμαι ο Κώστας Ραμπότας, διαχειριστής της σελίδας DH. Η σελίδα ξεκίνησε το 2014, στην αρχή ως ομάδα στο Facebook και αργότερα ως σελίδα. Η απήχηση ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ ωραία και η σελίδα πλέον τρέχει με 100.000 ακολούθους. Δηλαδή ήταν κάτι που πήγε πολύ καλά. Το όνομα DH πώς προκύπτει? DH σημαίνει 10 στα ιταλικά. Και το 10 στο ποδόσφαιρο γενικά, όχι μόνο στην Ιταλία, είναι ένας αριθμός ιερός. Το έχουν φορέσει μεγάλοι παίκτες και έχουν αφήσει εποχή. Γενικότερα αρχείο είχα από μικρό παιδί. Αν έβλεπα έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή οτιδήποτε, κρατούσα πάντα σημειώσεις. Έψαχνα εφημερίδες υλικό, φωτογραφίες. Πάντα κρατούσα κάτι και πάντα έγραφα ότι μου τραβούσε την προσοχή. Πάντα δηλαδή ασχολιόμουν με Ιταλία παραδείγματος χάρη, με Ισπανία, με Champions League δεκαετίας 90, με μπάσκετ, έπαιρνα το τρίποντο, το περιοδικό και από εκεί έχω υλικό και έχω αρχείο αρκετό. Βιοπορίες από αυτό είναι η μόνη σχολεία που κάνεις? Όχι, κάνω και άλλες δουλειές. Απλώς σκοπός μου ήταν το χόμπι να γίνει σε κάποια φάση επάγγελμα. Ξεκίνησα, δούλευα σε μάρμαρα, δούλευα σε λαϊκές, έκανα ιδιαίτερα σε φιλολογικά μαθήματα. Απλά προχωρούσα και αυτό. Το πρώτο βιβλίο DH, το 10ο καλό και ο ρομαντισμός στον αθλητισμό, περιέχει ιστορίες δικές μου μέσα από την Αλάνα, περιέχει πράγματα που έχω ζήσει εγώ ίδιος ποδοσφαιρικά και γενικότερα ιστορίες ποδοσφαιριστών, οι οποίες στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένες. Υπήρχε υλικό και βγήκε στο βιβλίο. Και είναι κάτι ενδιαφέρον που δίνει στο παιδί αυτοπεποίθηση και στο μεγάλο αναμνήσεις. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένα παιδί μέχρι ένας ηλικιωμένος. Μακάρι όσοι περισσότεροι να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Βέβαια, η ζωή έτσι πως κυλάει υπάρχουν δυσκολίες και δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά ο ελεύθερος χρόνος που λέμε, μακάρι να το γυρίζαμε όλοι στον αθλητισμό και να μπορούσαμε να κάνουμε έστω έναν γρήγορο περίπατο. Αυτό. Εγώ είμαι παιδί του χωριού κανονικά. Ναι, μεγαλωμένο στο χωριό, οπότε έχω ζήσει αυτές τις εποχές. Βγαίναμε στον δρόμο, χτυπούσαμε, μαλώναμε, την άλλη μέρα πάλι μαζί. Τα ίδια και τα ίδια, αλλά μας άρεσαν και ήμασταν συνέχεια στις επάλξεις και στον δρόμο. Υπάρχουν παιδιά που συνεχίζουν, αλλά τότε κάθε γειτονιά είχε παιδικές φωνές, ακουγόταν και χαιρόταν ακόμα και παππούδες. Παρόλο που μας κυνηγούσαν, το χαιρόταν. Πλέον δεν υπάρχουν ούτε παππούδες ούτε παιδάκια. Έντονες αναμνήσεις, κάτι, ας πούμε, έχεις κάτι συγκεκριμένο? Εντάξει, είναι το σκηνικό ότι μια γιαγιά που μας έπαιρνε την μπάλα στη γειτονιά, στη γιορτή της μαζέψαμε όλη την παρέα και πήγαμε με λάσπες στα παπούτσια και γεμίσαμε όλο τον τοίχο της έτσι για να μας θυμάται σαν μια ανάμνηση. Και το θυμάται γιατί το ξέρω. Μέχρι σήμερα. Τώρα η φάση πας για 5x5. Τώρα, τα τελευταία χρόνια όχι. Έχει σπάσει πολύ το θέμα. Όποτε με καλούν βέβαια, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη, μπορώ να πάω, αλλά καμία σχέση με τότε. Δηλαδή είναι άλλα τα θέματα, άλλα τα πράγματα. Μακάρι να υπήρχε χρόνος και να παίζαμε κάθε μέρα. Αλλά είναι αλλιώς τώρα. Κυρίως με το ποδόσφαιρο, πότε έχω καταλάβει. Παρακολουθώ και παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ έντονα. Εντάξει, εννοείται ότι τη δεκαετία του 90 το μπάσκετ ήταν κάτι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, κάτι ιερό. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τέλη 90 ήταν κάτι που μακάρι να μπορούσε να το ζήσει ο κάθε νέος σήμερα. Ομάδα διάλεξα από το μπάσκετ. Δηλαδή με τράβηξε απευθείας το Ασπρόμαυρο και ο Μπάνε Πρέλβιτς. Ομάδα διάλεξα από βλέποντας τον Μπάνε να παίζει. Μέχρι το 2002 έπαιζα ποδόσφαιρο, στη Γερμανία βασικά.
Εκεί έζησα και τα καλύτερα χρόνια ποδοσφαιρικά, αν μπορούσα να το πω, είναι εκεί πέρα, στην ομάδα, στο VfL Λομπρούκε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, γιατί πηγαίνοντας από το χωριό που ήμουν ένα παιδί τρίτη γυμνασίου στη Γερμανία, που αγαπούσε το ποδόσφαιρο και είδε τις διαφορές από το χωριό απευθείας σε μια πόλη όπως το Αμβούργο, που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο τόσο εντατικά και τόσο επαγγελματικά, μου ήρθε κάπως ξαφνικό. Δεν ήξερα και γερμανικά. Είχα Τούρκο προπονητή, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να με βάλει τα πράγματα κάπως με έναν τρόπο να τα καταλάβω. Για ομάδες που δεν έχουμε δει και γίνεται λόγος στην ιστορία ότι άφησαν εποχή, είναι η Βραζιλία του 1970. Η οποία, για να καταλάβουμε τώρα πόσο μεγάλη ομάδα ήταν, κέρδισε στο τελικό την Ιταλία και της έβαλε 4 γκολ. Δηλαδή, μιλάμε για μια Ιταλία η οποία πάντα παρουσίαζε τις καλύτερες άμυνες. Εκεί ο Πελέ έδειξε την αξία του και σε αυτούς που λένε ότι δεν ήρθε στην Ευρώπη να παίξει κτλ. Από αυτά που έχουμε δει, μιλάμε 92.006, η Ιταλία ήταν απίστευτη. Έχει αποκριστεί σε νοκάουτ φάσεις και έχει δεχτεί γκολ μόνο με πέναλτι. Δηλαδή είναι κάτι απίστευτο. Και είτε σε παράταση είτε σε στημένη φάση με τον Κανίγια το 90 στον ημιτελικό. Βραζιλία του 98, καλύτερα από το 2002. Απλά το 2002 αποκλείστηκαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Πολλοί λένε για στημένο Μουντιάλ. Μπορεί να ήταν και έτσι τα πράγματα. Απλά η Βραζιλία συνάντησε μεγάλη ομάδα στον τελικό μονάχα το 2002. Η Βραζιλία του 1998 παρουσίασε κάτι εξαιρετικό. Ήταν μαγική. Απλά το 98 ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε προλάβει, μάλλον η φουρνιά μας. Ομάδες που έχει δικήσει η ιστορία είναι σίγουρα η Εθνική Ολλανδίας. Δηλαδή έχει βγάλει τεράστιες ομάδες, τεράστιους παίχτες και δεν έχει πάρει τίτλο πέρα από το Ευρωπαϊκό το 88. Τουλάχιστον ένα Μουντιάλ έπρεπε να το έχει. Επίσης, Βαλένθια. Έπεσε μια φαβορή και στο Μεστάγια σκορπούσε τα πάντα. Δηλαδή έριχνε τεσσάρες και τριάρες σε ομάδες όπως ήταν η Λάτσιο της εποχής, όπως ήταν η Μπαρτσελόνα, οι οποίες πραγματικά παίζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Απλά μέσα στο Μεστάγια προσκυνούσαν, έτρωγαν 4 γκολ. Και κλείνω, αδικημένη ομάδα, η Arsenal. Η οποία όταν πήγε τελικό το 2006, λέγαμε παίζουν δύο ομάδες που θεωρούνται loser, η Μπαρτσελόνα με την Arsenal. Όποια και να το πάρει, είναι δύσκολο να το επαναλάβει. Τελικά δεν ήταν έτσι. Καθώς η Arsenal όντως είναι δύσκολο να το επαναλάβει, αλλά η Μπαρτσελόνα μετά από εκεί και πέρα όχι απλά ορθοπόδησε, αλλά πήρε συνεχόμενα, όχι συνεχόμενα, ανά δύο χρόνια έχει πάρει 3 Champions League. Θα ξεκινήσουμε με κάποιον που δεν προλάβαμε εμείς οι νεότεροι. Ελένιο Ερέρα. Το 3-5-2, έτσι όπως το ξέρουμε, το Καντενάτσιο με λίγα λόγια, είναι δικό του δημιουργού. Ο Αλέφαντος ήταν τρελός για το 3-5-2, όντως. Είναι ένα επιθετικό Καντενάτσιο που το κάνει ο ίδιος, με λίμπερο και τα μπακ να ανεβαίνουν. Πραγματικά εκείνη η ίντερ του Ερέρα έχει αφήσει εποχή. Μαρτσέλο Λίπη, ο οποίος έχει πάρει UEFA, έχει πάρει Champions League, έχει πάρει Mundial, έχει πάρει και Ασιατικό Champions League. Οπότε μιλάμε για έναν άνθρωπο που τα έχει κατακτήσει όλα. Σερ Άλεξ Φέργκισον, φυσικά εννοείται. Παρόλο που ήταν μεγάλο σε ηλικία, πάντα έβλεπε μακριά στην προπονητική. Θα έβαζα τώρα σύγχρονο τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος φτιάχνει ομάδα στα δικά του κυβικά. Δηλαδή είναι ομάδα rock and roll. Και τον Σιμεώνε, ο οποίος απλά είναι και αυτός ένας προπονητής, ο οποίος θα βγάλει πάθος και τσαμπουκά. Έχει δώσει λεφτά για μεταγραφές. Άλλες το έχουν βγει, άλλες δεν το έχουν βγει. Απλά είναι ομάδα με ταυτότητα Σιμεώνε. Η τεχνολογία βοηθάει πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη το VAR. Μακάρι να υπήρχε και παλαιότερα, αλλά να χρησιμοποιείται σωστά έτσι. Δεν βλέπουμε όνομα ομάδας, αντιπάλου, ποιος είναι ο παίκτης, ποιος δεν είναι. Ό,τι ισχύει σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού. Από εκεί και πέρα τα λεφτά είναι πραγματικά υπερβολικά. Ακόμα και για παίκτες οι οποίοι κάνουν μισό μήνα καριέρα. Δηλαδή κάνουν μισό παιχνίδι και κατευθείαν ζητάνε συμβόλαιο, κάθονται στο συμβόλαιο, τα λεφτά είναι πάρα πολλά και χάνουν το στόχο. Αν ο στόχος είναι να παίξεις μπάλα και πάρεις πάρα πολλά λεφτά, σε κάποια φάση θα χάσεις το στόχο. Είναι γεγονός. Και κάπως έτσι κυλάει και στο ελληνικό πρωτάθλημα το πράγμα με τα λεφτά, γιατί και εδώ τα λεφτά είναι πολλά. Εννοείται νέοι ποδοσφαιριστές, μάνατζερ, τρέχει το πράγμα κάπως λάθος. Και μάλλον έτσι θα συνεχίσει. Είναι σίγουρο ο Καβάνι. Είναι σίγουρο ο Φαλκάο. Ο Καντέ είναι πολύ συμπαθής. Είναι ταπεινός σαν άνθρωπος, κάνει τη δουλειά του. Και είναι ένας τύπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να λειτουργεί σαν πρότυπο. Ο Βάρντι από τη Λέστερ. Έκανε τον μπαμ στα 28-29. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι κάτι. Αφήνει ένα στίγμα δηλαδή με την πορεία του και με το πρωτάθλημα που πήρε η Λέστερ. Ήταν κάτι όμορφο. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι τυχερός όποιος δεν ασχολείται. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά αυτοί που ασχολούνται πρέπει λίγο πολύ να βλέπουν το γήπεδο, πώς παίζει δηλαδή η ομάδα τους.
και μετά να ασχολούνται με τον αντίπαλο, άμα θέλουν τόσο πολύ να ασχολούνται με τον αντίπαλο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε περισσότερο με τι κάνει ο αντίπαλος και λιγότερο με το τι κάνουμε εμείς. Έχουν αδικηθεί ομάδες σίγουρα, άλλες έχουν ευνοηθεί. Βοηθάει πολύ ο τύπος ώστε να γίνεται μια αναμπομπούλα και μια φασαρία. Τώρα, όσον αφορά το παδικό στην Ελλάδα, θέλει προσοχή ιδιαίτερη και εκεί θέλει πρότυπα, όχι μονάχα μέσα στο γήπεδο. Γιατί όταν υπάρχει και ένα πρότυπο σωστό στην κερκίδα, μπορεί να διαμορφώσει και συνειδήσεις. Οπότε, όταν βλέπω κάποιον που φοράει αντίπαλο άλλη στολή και άλλη μπλούζα, άλλο χρώμα, δεν θα πάω να το πω ότι είναι αυτό, έλα φέρ' το σε μένα, να το πάρω, να το ξεσκονώ πάνω. Πρέπει να δείχνω σεβασμό και στο διαφορετικό, στη διαφορετική ομάδα. Αυτό που μου έχει μείνει σαν αγώνα στο εξωτερικό είναι το Hamburgo Juventus 4-4. Μιλάμε για μια Juve που είχε μέσα φοβερά ονόματα. Είχε Ζιντάν, είχε Ντάβιτς, είχε Ιντζάκη, είχε Ντελ Πιέρο, ο οποίος ήταν τραυματίας και ο Τωμάς, εντάξει. Εκεί ήταν ένα Hamburgo από το οποίο μετά από χρόνια ξαναβγήκε στα ευρωπαϊκά σαλόνια, στο Champions League. Το γήπεδο έβραζε, η Juventus προηγήθηκε 1-3, το γύρισε στο Hamburgo 4-3 και σοφάρισε ο Ιντζάκη στο τέλος με πέναλτι. Ήταν ένα μάτς που όποιος το έχει παρακολουθήσει πιστεύω ότι του έχει μείνει πραγματικά. Του έχει μείνει. Μικρός έτσι που θυμάμαι στην Τούμπα είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-0 το 1994, το πρώτο μάτς που έχω πάει και με φάνηκε, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα το 2004 με την ΑΕΚ το 3-2 όπου γύρισε το μάτς με 2 γκολ για Σεμάκη και ένα Σαλπικίδη. Ήταν όντως σε ένα καρακλάκι στην 4 να κάθονται 7 άτομα, αυτό ακριβώς, δηλαδή το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα θυμάμαι ένα, έχω βρεθεί σε Άρη Ηρακλής, επίσης φοβερή κερκίδα, και να πω ότι οι Αργενοί έχουν πάει την κερκίδα τους σε φάση Latin, δηλαδή πάνε προς τη Λατινοαμερικάνικη την κερκίδα. Εμείς πλέον την έχουμε πάει προς Βαλκάνια. Είναι πιο εντυπωσιακό και για μένα το Λατινοαμερικάνικο στοιχείο και ίσως έπρεπε να κάνουμε και σαν κερκίδες, δηλαδή και στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Να κινηθούμε λίγο λατινοαμερικάνικα κι εμείς. Δηλαδή θα τραβήξει και κόσμο γενικότερα και από αλλού. Και ο Άρης πιστεύω ότι τραβάει πλέον κόσμο από άλλες χώρες. Κάνει αίσθηση δηλαδή η κερκίδα του και στην Αργεντινή και γενικά στη Λατινική Αμερική. Είναι σίγουρο. Καζαμπλάνκα, είσαι 10 χρόνια. Ναι, βέβαια. Μαρόκο, Έχω δει. Φοβερή περίπτωση. Μελλοντικά σχέδια για τη σελίδα. Τι θέλεις να τρέξεις? Θέλω να γίνει site. Τα βιβλία να βγαίνουν κάθε χρόνο από ένα βιβλίο, αυτός είναι σκοπός, δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Άκουσα κάτι για μπλούζες. Είναι πάνω στη σελίδα, είναι εικόνες από τη σελίδα. Θα αναγράφεται το DH Against Modern Football και θα έχει την εικόνα τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή. Τα ταξίδια ήταν μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι και πραγματικά με βρήκε σύμφωνο απευθείας. Έγινε ένα ταξίδι στο Manchester το Δεκέμβριο και λόγω κορονοϊού δεν συνεχίστηκε. Από τον καινούριο χρόνο θα βγάλουμε ένα πακέτο τριών ταξιδιών. Και ο μεγάλος στόχος είναι να βρεθούμε Βραζιλία, Αργεντινή, σε ντέρμπι, Boca River, είτε στο Monumental, είτε στο Bombonera. Αυτό θα ήταν όνειρο πραγματικά και θα γίνει. Τότε ή Ντελ Πιέρο? Παιδικά χρόνια Ντελ Πιέρο, εφηβεία τότε. Τώρα που είμαι και πέρα θα πω τότε. Μέση Ρονάλντο? Κανέναν, αλλά θα πω Ρονάλντο για τα χρόνια της Manchester. Ρεάλ, Ζιντάν, Ραούλ, Μπέκαμ κλπ. Ή Μπάρτσα του Γκουαρδιόλα? Γαλάκτικος. Μαλντίνι ή Καναβάρο? Μαλντίνι. Μαλντίνι, με όποιον και να μπει είναι Μαλντίνι. Ελλάδα 2004 ή Λέστερ 2016? Ελλάδα. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, και Λέστερ μπορεί να μην γίνεται, αλλά Ελλάδα ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ελλάδα 87 μπάσκετ ή Ελλάδα 2004? Το 87 ήταν το πρώτο και ήταν συγκλονιστικό. Απλά επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, λέμε το 2004 γιατί δεν θα ξαναγίνει. Στο μπάσκετ μπορεί να βγάλουμε φουρνιά που μπορεί να το επαναλάβουμε, όπως το επαναλάβαμε. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι κάτι τεράστιο. Ιταλία 94 ή 2006 ή 82? Ιταλία 2002, απλά έγιναν αυτά που έγιναν στην Κορέα και κόψαν ένα μεγάλο τελικό Ιταλία-Βραζιλία που ο κόσμος θα πάθει, πιστεύω, σοκ. Ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα που μπορούσαν να υπάρξουν εκεί μέσα, πραγματικά. Juventus ή Milan? Μίλαν στην Ευρώπη, Γιουβέντους στο πρωτάθλημα. Έτσι το λέω και εγώ, ρε. Μίλαν. Μαραντόνα ή Πελέ? Μαραντόνα. Εμείς είμαστε μαραντονικοί, εντάξει, Μαραντόνα. Μπόκα ή Ρίβερ? Ρίβερ σαν ομάδα, Μπόκα σαν ατμόσφαιρα. Ρίβερ. Λάμπαρτ ή Τζέραρτ? Για μένα Λάμπαρτ, για την πλειοψηφία Τζέραρτ. Πριμέρα ή Πρέμιερ Λίγκ? Πρέμιερ Λίγκ. Οκ. Έλα, ναι. Σε ξέρουν. Όχι.